υπαλλήλων του Υπουργείου του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Πολυτεχνείου. Ήθελα λοιπόν να τονίσω στον κύριο Καψή, αυτόν αφορά η παρέμβασή μου, τα εξής τέσσερα πράγματα. Πρώτον, οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και όλοι οι άλλοι υπαλλήλοι συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των πανεπιστημίων, έγιναν αορίστου χρόνου με το διάταγμα Παυλόπουλου, όχι με νόμο Παυλόπουλου. Ένα. Δεύτερον, το πληρώνουμε αυτό το διάταγμα, κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε, λοιπόν, παντού στο δημόσιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι, ναι. Να συνεχίσω. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Και εγώ ξέρω, κύριε πληρώνουμε κύριε, και την κυβέρνηση Καραμαλή όλη την εξαετία που μας χρεοκόπησε και το διάταγμα αυτό. Ξέρουμε πώς έγινε. Εντάξει, καλά, τώρα είναι άλλο θέμα. Πώς δεν είναι, γιατί είναι άλλο θέμα τώρα. Να μιλήσουμε και για την κυβέρνηση. Γιατί να μην μιλήσουμε. Αυτή είναι στη φυλακή, δεν είναι η άλλη. Κύριε, παρακαλώ. Να αφήσουμε τον κύριο Παυλόπουλο και αμέσως μετά θα πείτε ότι θέλει. Εσείς τα γράφατε, φύγανε τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Όλοι αυτοί έγιναν αορίστου χρόνου μέσω του διατάγματος Παυλόπουλου. Όχι μέχρι μέσω νόμου Παυλόπουλου. Ναι. Δεύτερον, γιατί λέω μέσω διατάγματος Παυλόπουλου. Διότι το διάταγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ο κύριος Γεραρής λοιπόν την εποχή εκείνη, πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, με εισηγήτρια την ίνα αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, κυρία Σάρπ, αποφάσισαν ότι έπρεπε να γίνουν αορίστου χρόνου όλοι αυτοί τους οποίους κουβάλαγε ο Μύρος ο κύριος Σιμίτης, ο εκλεκτός σας κύριος Σιμίτης, έπρεπε να γίνουν αορίστου χρόνου, διότι διαφορετικά θα γίνονταν αορίστου χρόνου 75.000 αορίστου χρόνου, τους οποίους ο κύριος Σιμίτης δεν τολμούσε να αγγίξει την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν μιλάμε για διάταγμα, το οποίο λέει μέσα, αν έχετε διαβάσει τη γνωμοδότησή του, ότι έπρεπε να γίνουν αορίστου χρόνου, διότι διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητούσε τα ρέστα. Δηλαδή ο κύριος Καραμανλής κουβάλαγε τις αμαρτίες του κυρίου Σιμίτη. Τρίτον, η μονιμοποίηση, δηλαδή η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, δεν έγινε ούτε από τον Παυλόπουλο, ούτε από κανέναν άλλον. Έγινε από το ΑΣΕΠ. Το διάταγμα λέει ότι ο τελικός κριτής ήταν το ΑΣΕΠ. Αν λοιπόν έχουν παρισφρήσει πλαστά πιστοποιητικά, αν έχουν παρισφρήσει παρατυπίες, για αυτά ευθύνεται το ΑΣΕΠ, το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή, τη σέβομαι απολύτως, αλλά από τη στιγμή κατά την οποία του ανετέθημε το διάταγμα η ευθύνη αυτή, άρα αυτό είναι και υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει και για τα πλαστά πιστοποιητικά τα οποία ορθώς ψάχνει σήμερα η ελληνική δημόσια διοίκηση. Και κάτι άλλο, κύριε Καψή, το οποίο αφορά εσάς προσωπικά. Μήπως μπορείτε να θυμηθείτε, γιατί έχω ένα πολύ καλό αρχείο, μα πάρα πολύ καλό αρχείο. Μήπως μπορείτε να θυμηθείτε τι έλεγε το συγκρότημα Λαμπράκη όταν είσαστε την εποχή εκείνη, ότι κορόιδευε ο Καραμανλής με το που έκανε καμιά 30.000, γιατί τόσοι έγιναν αορίστου χρόνου και δεν έγιναν πολύ περισσότεροι. Εμείς στα νέα δεν γράφαμε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι έλεγε το συγκρότημα αφηρημένα. Δεν έχετε καταλάβει ότι φορτώσατε το δημόσιο με τόσους επιπλέον δημόσιους υπαλλήλους και δεν έχετε καταλάβει ότι με αυτά τα ελλείμματα που κληροδοτήσατε οδηγηθήκαμε στην κρίση. Μήπως θυμάστε, κύριε Καψή. Και όταν έπρεπε να μέτρα υποχρέωση βρίσκεται. Καλά, από τα νέα οδηγηθήκαμε από όλα αυτά. Και γράφατε τίτλοι. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, παρακαλώ. Μιλάτε τέσσερις μαζί. Παρακαλώ. Μνημόνιο έφερε την κρίση. Ακούτε. Όχι, η κρίση έφερε το μνημόνιο. Εκεί πέρα είστε. Θα διακόψω την εκπομπή, δεν θα συνεχίσω έτσι. Δεν θα συνεχίσω. Θα παρακαλέσω θερμά για τελευταία φορά. Δεν μπορώ να φωνάζω για να μιλάμε ένας-ένας. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό, παρακαλώ. Τελειώνω. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα του Βήματος και των Νέων την εποχή εκείνη είναι εδώ και τα έχω να στα θυμίζω. Συν το γεγονός ότι ως περίοπτος σχολιαστής του Μέγκα πρέπει να γνωρίζετε ποιοι εργατολόγοι περνάγανε από το Μέγκα λάθος την εποχή εκείνη λέγοντας ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο γιατί δεν κάνουμε. Δεν ήμουνα και δεν είμαι σχολιαστής του Μέγκα, κύριε Παυλόπουλε. Κάνετε λάθος. Κύριε Καψή, δεν δούλεψα ποτέ στο Μέγκα μετά το 1992. Καλά, να θυμάστε ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Λοιπόν, και να τα βρούμε αυτό. Και σε ό,τι αφορά τους αορίστου χρόνου που έγιναν την εποχή εκείνη, είναι η όμοιροι που κουβάλαγε ο κύριος Σιμίτης. Καλά, βέβαια, ο κύριος Σιμίτης θέλει, αλλά εσείς τους φορτώσατε στο δημόσιο. Καταλάβατε εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση Καραμαλή. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν έκθετη η κυβέρνηση. Εσείς τους φορτώσατε. Τους πέταγε στον δρόμο. Αλλά αυτή η διαδικασία. Βάζω από το παράθυρο μονιμοποιώ. Στον δρόμο σας νοιάζουν οι ψυχές. Τα νούμερα σας νοιάζουν. Και να
θυμάστε. Τώρα είναι καλύτερα με την κρίση. Περνάμε έτσι. Είναι καλύτερα η κρίση. Θα το παλέψουμε και για να ξέρουμε την κρίση. Μιλάτε τρεις μαζί για πολλωστή φορά, παρακαλώ. Κύριε Καψί, ένα πράγμα. Και να θυμάστε ότι. Ολοκληρώστε, κύριε Παυλόπουλε, παρακαλώ. Το παρελθόν του καθενός είναι γνωστό. Τι έχει γράψει, τι έχει πει, είναι απολύτως γνωστό. Και αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Θυμηθείτε με Κυριακή κοντή γιορτή. Θυμηθείτε το. Τίποτα παραπάνω και ευχαριστώ κύριε Χατζηνικόλα. Τι εννοείται Κυριακή κοντή γιορτή, αυτό ήταν σαν προαναγγελία, σαν τρέιλερ ήταν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ να θυμάστε ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει όλους όταν έρθει η ώρα. Τους έκρινε ήδη και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ξέρουμε που βρίσκεται το Πασόκ, που κληρονόμησε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος από τον κύριο Σιμίτη και από τον κύριο Παπανδρέου. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το να βγαίνει ο κύριος Καψής αυτή την ώρα και να ξεχνάει ποιος ήτανε και τι συνέβη από των ημερών του, αυτό είναι δικό του θέμα. Δικό μου θέμα είναι να υπερασπιστώ την αλήθεια. Και θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Αυτό ας το καταλάβει, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του είναι εδώ. Τα ξέρω, θα σας τα δώσω κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι ώρα θέλετε. Πάντως, ένα κρίσιμο ερώτημα, κύριε Παυλόπουλε, είναι αν αυτό με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες απετέλεσε στο χώρο των πανεπιστημίων τον τρόπο, το όχημα, για να γίνουν πολλά και διάφορα τα τελευταία χρόνια. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, διότι θυμηθείτε, οι συμβασιούχοι που άφησε ο κύριος Σιμίτης και μας ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη να γίνουν όλους του χρόνου ήταν 75.000. Ο όρος να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες προσετέθη από μένα και τον αποδέχτηκε το Συμβούλιο Επικρατείας και προς τιμήν του Βαγγέλης ο Βενιζέλος την εποχή εκείνη. Να το θυμάστε αυτό, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν στην άκρη, ήταν ο ίδιος ο οποίος πήγε και είδε τον κύριο Γεραρή και συμφώνησε απολύτως με τη λύση την οποία επέλεξα. Όπως επίσης, άλλο ρωτάω, ο... εγώ σε άλλο απαντάτε. Ναι, όχι, ναι. Και κύριε Παυλόπουλε, πρωτού κλείσετε, για να μην το πω όταν έχετε κλείσει. Αν δεν έβαζα, τη ρήτρα όσοι καλύπτουν πάγιες και κεντρικές ανάγκες, τότε θα γινόντουσαν 75.000 συμβασιούχοι αορίστου χρόνου και ως 32.500. Πάντως ορισμένοι αντί να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κάλυπταν ανάγκες στα εργαστήρια των καθηγητών. Αυτό οφείλεται. Αυτό και αυτό είναι κοινό μυστικό στα πανεπιστήμια. Καλό πρωτού κλείσει πάντα. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μπαίνουν από το παράθυρο ως προσωρινοί, μονιμοποιώντουσαν και συνεχίζαμε. Και προσθέταμε δημόσιους υπάλληλους στο κράτος. Να μην ξεχνιόμαστε και να μην κρυβόμαστε πίσω από νομικές διατυπώσεις τώρα. Ευχαριστώ που κάνετε αυτή τη διευκρίνηση, αλλά ο τελικός κριτής του αν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ήταν το ΑΣΕΠ. Κανένας Παυλόπουλος και κανένα υπηρεσιακό συμβούλιο δεν το έκρινε αυτό. Αυτό ήταν το ΑΣΕΠ. Ο κύριος Βέης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι εδώ. Μπορείτε κάλλιστα να τον καλέσετε στην εκπομπή σας να πει ποιος αποφάσισε ποιοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο Παυλόπουλος ή το ΑΣΕΠ. Ήταν το ΑΣΕΠ, κύριε Χατζηνικολάου. Και ο κύριος Καψής καλά θα κάνει να το θυμάται. Σας ευχαριστώ, κύριε Παυλόπουλε, για την παρέμβαση. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή.